Υπεγραφή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης και της Αντιπεριφέρειας για τον εξυγχρονισμό του δικτύου ίδρευσης στην περιοχή του Αμυγδαλεώνα. Εξυγχρονίζεται πλέον το δίκτυο ίδρευσης και έτσι οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαμβάνουν την καλή ποιότητα του νερού. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.632.000 ευρώ. Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι ένα έργο το 1.632.000 ευρώ. Για το έργο ίδρυυσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης είπε. Και υπογράφουμε ιδιαία Καβάλας στην σύμβαση που αφορά την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στη Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλεώνα. Αυτό το έργο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, προϋπολογισμό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον προϋπολογισμό, με τις εκτόσεις είναι στο 1.645. Δείχνει ότι το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης ο Μέθιος, ο οποίος το ενέταξε στο υπηρεσιακό πρόγραμμα 2014-2020, αποδεικνύει ακόμη μια φορά την αγαστή συνεργασία που έχει η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Καβάλας με το Δήμο Καβάλας. Μέσα στο έργο συμπεριλαμβάνεται και αγωγός περίπου 2 χιλιόμετρων, που θα υδροδοτήσει και την Δημοτική Ενότητα Φιλίππων από τις πηγές Κεφαλαρίου. Ήρθε η ώρα να αντικατασταθεί μετά από αρκετές καθυστερήσεις. Το έχει ξεκινήσει ο κύριος Τσοχαταρίδης, όπως είπαμε, από το 2014. Πήγαινε πακέτο με το έργο της Κηπούπολης, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κατασκευάζεται και καθυστέρησε για ένα και μόνο λόγο. Μέσα από τον Αμυγδαλεώνα θα περάσουν 2 χιλιόμετρα αγωγού που θα υδροδοτήσουν τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων από τις πηγές Κεφαλαρίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ουσιαστικά με αυτή την υπογραφή ξεκινάει το έργο της υδροδότησης από τις πηγές Κεφαλαρίου. Το πρώτο τμήμα δηλαδή θα γίνει μέσα από τον Αμυγδαλεώνα, είναι μήκους 2 χιλιόμετρων, το κόστος του είναι στα 208.000 ευρώ, το οποίο αποδέχθηκε πλέον ο ΤΑΠ και θα το χρηματοδοτήσει και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια θα χρηματοδοτήσει και το υπόλοιπο έργο.